Κλειστή παρέμεινε για αρκετή ώρα σήμερα το πρωί ο ανδρός Μανδυλαρά μπροστά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κοντά στην Τρίγωνη Πλατεία, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη διαμαρτυρία δεκάδων μαθητών ΕΠΑΛ της Λάρισας και των Φαρσάλων. Οι μαθητές που νωρίτερα πραγματοποίησαν μια εξαιρετικά ζωήρη πορεία με πλακάτ και συνθήματα, διαμαρτύρονταν για τη μη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας τριών ολιγομελών τμήματων που αφορούν το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Λάρισας καθώς και το ΕΠΑΛ Φαρσάλων. Σήμερα στους δρόμους εδώ πέρα είμαστε για να παλέψουν για τα δικαιώματά μας και για τις ειδικότητες που καταργούν σε κάθε σχολείο. Και η δύναμη των μαθητών πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και βγήκαμε στους δρόμους να παλέψουμε γι' αυτό και με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή να συνεχιστεί να κλείνουν συνέχεια σχολεία, ειδικότητες, μαθητές να μην είναι σίγουροι για το μέλλον τους, που θα δουλέψουν, τι θα κάνουν. Εντάξει, τι να πω.